Θα πάω να φτιάξω τσάι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την εκπομπή μας αρκετά. Μιλάμε για την τριχοτόμηση της Μητρόπολης Ατωλοκαρνανίας και μιλάμε για έδρες που θα δημιουργηθούν. Νομίζω είναι έδρα είναι στο Αγρίνιο. Θα γίνει δηλαδή Ιερά Μητρόπολη Αγρινίου. Σφραγίζουν ουσιαστικά οι αποφάσεις. Επιμένει η ιεραρχία και συνενεί και το Υπουργείο. Αυτό λοιπόν διαβάσαμε και στη συνείδηση. Και θα πάμε όμως στο ρεπορτάζ που έχει και ο Γιάννης Κοριαλάς, συγγνώμη, και τις πληροφορίες που έχει. Γιατί διαβάσαμε και στο ναυπακτίανιους.gr τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Γιάννης. Να τον καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Είμαστε καλά? Θα δείξει, δεν ξέρω. Εσείς δεν ξέρω αν είσαστε καλά με αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι τα πάνε όλα καλά, αν και υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά του Μεσολογίου. Απλά θα ήθελα, ξεκινώντας, να διορθώσω λίγο την εισαγωγή σας, ότι δεν μιλάμε για τριχοτόμηση, αλλά για διχοτόμηση. Δηλαδή, στην ουσία νομίζω θα είναι τρεις οι Μητροπόλεις. Θα είναι τρεις οι Μητροπόλεις, γι' αυτό, όχι ότι, θα είναι, ναι. Έχετε, η μία υπάρχει, είναι υφιστάμενη, η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, η οποία αλλάζει διοικητικά όρια και σύμφωνα με την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προσθεθεί ο Δήμος Θέρμου και το κομμάτι του Αγίου Βλασίου που αποτελεί και, συνώνυμο με τις Μητροπόλεως θα μεταφερθεί στην νέα Μητρόπολη η οποία θα δημιουργηθεί Αγρινίου και Αμφιλοχίας. Όμως η χειρεύουσα Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανανίας ουσιαστικά σπάει σε δύο, διχοτομείται. Μιλάμε για την Ιερά Μητρόπολη, τη νέα Ιερά Μητρόπολη Μεσολογίου, Ξηρομέρου και Βονίτης και την Μητρόπολη Αγρινίου και Αμφιλοχίας, στην οποία θα προσθεθεί ο Άγιος Βλάσιος. Είπαμε η Μητρόπολη Ναυπάκτου παραμένει ως έχει, άρα λοιπόν αποκτά ο νομός Ετωλοκαρνανίας και μιλάμε για τον μεγαλύτερο γεωγραφικά νομό, αποκτά τρεις Μητροπόλεις από δύο. Με την ήδη τη μία την υφιστάμενη της Ναυπάκτου και τις δύο οι οποίες θα προέλθουν από την διχοτόμηση της χειρεύουσας Μητρόπολης Ετωλίας και Ακρανανίας. Να πούμε ότι αποτελεί απόφαση της Ιεράς Συνόδου έπειτα από εισήγηση του Μητροπολίτη Πειραιός, του κυρίου Σεραφείμ. Η μία λοιπόν, όπως είπαμε, θα είναι η Μητρόπολη Μεσολογγίου, Ξηρομέρου και Βονίτσης και η άλλη Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Αγίου Βλασίου. Και φυσικά είναι σαφές ότι το σκεπτικό, παιδιά, της ιεραρχίας για τη μεταφορά των περιοχών αυτών, την αλλαγή δηλαδή των ορίων, έχει να κάνει με τα διοικητικά όρια έτσι όπως αυτά έχουν προκύψει από τη συνένωση των Δήμων και πάντα αφορά στο πλαίσιο των διοικητικών ορίων των Δήμων. Γι' αυτό και το σκεπτικό αυτής της απόφασης φέρνει Γαλατά και Περιθώρη, τις τοπικές κοινότητες Γαλατά και Περιθώρη που ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Ναυπακτίας και είναι το κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Χάλκιας που άλλοτε ανήκαν στη Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανανίας να μεταφέρονται πλέον στην Μητρόπολη Ναυπάκτου και Θέρμου. Έτσι. Άρα, εδώ Γιάννη, αυτό που έχει ενδιαφέρον να μας πεις είναι γιατί βλέπουμε ουσιαστικά ότι σε μεγάλο βαθμό ακόμα και η Μητρόπολη που παραμένει και φύστατα ακόμα η Μητρόπολη Ναυπάκτου υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές όπως είπες εδώ. Να ρωτήσουμε διοικητικού χαρακτήρα. Σε αυτό οι πιστοί, φορείς, οργανισμοί, πώς το υποδέχονται, γιατί έχουμε δει κάποιες αντιδράσεις κυρίως στο Μεσολόγγι. Έχει, έχει ενδιαφέρον να δούμε και το κλίμα και σε άλλες περιοχές, γιατί είναι κάτι το οποίο η αλήθεια που σας ακούγεται καιρό τώρα. Θα σας πω. Ουσιαστικά φαίνεται από όλη αυτή την εξέλιξη, από την αλλαγή δηλαδή, θα λέγαμε, του εκκλησιαστικού χάρτη που αλλάζει στο νομό των Ακαρνανίας, φαίνεται να θεωρούν τους εαυτούς τους δυσαρεστημένους και ρηγμένους οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, οι οποίοι είχαν μία Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανανίας με έδρα τα Μεσολόγγι, έτσι. Και φαίνεται ότι και ουσιαστικά και πρακτικά σπάει ο νομός στα δύο, από πάνω μέχρι κάτω στη μέση. Το Ξηρόμερο και η Βόνιτσα έρχεται από την πλευρά του Μεσολογγίου και το άλλο κομμάτι πηγαίνει στην περιοχή του Αγρινίου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν επιτακτικό και να σας πω ότι
δεν αποτελεί νέο θέμα, δεν αποτελεί καινούριο θέμα, καινούριο ζήτημα. Είναι αυτό το θέμα, δηλαδή η διάσπαση της Μητρόπολης αυτής και η επιπλέον Μητρόπολη είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί τον ομό εδώ και 60 χρόνια. Είναι ένα παλιό κομμάτι το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Αλλά για κάποιους λόγους και τα λοιπά, αυτό έμενε πίσω και ήρθε η στιγμή ίσως και οι συνθήκες να διευθετηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα και ξέρω ότι μπορεί να λιδωρηθώ, ίσως να κατηγορηθώ. Η Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας πλέον, σπάζοντας τα δύο, αποκτά το Μεσολόγγι μία νέα οντότητα στον εκκλησιαστικό χάρτη. Πλέον δηλαδή ο Δήμος Μεσολογγίου, η πόλη του Μεσολογγίου, το Μεσολόγγι, θα μπει τύπης πλέον και με όνομα στον εκκλησιαστικό χάρτη. Θα υπάρχει δηλαδή, θα ακούγεται η Ιερά Μητρόπολης Μεσολογγίου Ξηρομέρου Βονίτσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα μπορούσε οι κάτοικοι ίσως να πιέσουν του Μεσολογγίου προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το να ζητήσουν ίσως κάποιες περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με το Δήμο Μεσολογγίου, όπως είναι ας πούμε η Μακρινία, η οποία φαίνεται ότι πηγαίνει στην Μητρόπολη Αγρινίου, ίσως εκεί να πιέσουν και να ζητήσουν ας πούμε η Μακρινία, λόγω της γειτνίασης με τον Δήμο Μεσολογγίου, να έρθει και εκκλησιολογικά να έρθει στην Ιερά Μητρόπολη Μεσολογγίου. Να σας πω κάτι, δεν είναι όλα μαύρα και ας μην το βλέπουμε έτσι. Μιλάμε για μια Μητρόπολη η οποία, τουλάχιστον παρατηρώντας εγώ τα τελευταία χρόνια, έβλεπα ότι τύπης ήταν στο Μεσολόγγι. Ουσιαστικά όμως όλες οι εργασίες και οι αρμοδιότητες, ακόμα και ο κύριος Κοσμάς, ο μακαριστός, έμενε στο Αγρίνιο. Έτσι. Από εκεί και πέρα όλες οι διοικητικές εργασίες γίνονταν εκεί. Μιλάμε για ένα κτίριο στο Μεσολόγγι, το Επισκοπείο, το οποίο ήταν σε εγκατάλειψη. Δεν έμενε εκεί ο μακαριστός Κοσμάς. Και έρχεται πλέον η απόφαση αυτή να, αν θέλετε, να διορθώσει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον νομό. Γιατί μιλάμε για τον μεγαλύτερο, όπως είπαμε, νομό. Γεωγραφικά είναι ο μεγαλύτερος νομός. Και σίγουρα η διχοτόμηση αυτή θα βοηθήσει και στην καλύτερη, θα λέγαμε, εκκλησιαστική διοίκηση. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, το εκτενές ρεπορτάζ. Ναι, γιατί τα γνωρίζετε και καλύτερα εσείς εκεί, γιατί είσαστε και μέσα στην περιοχή. Και μας έδωσε και μία άλλη διάσταση στη συζήτηση και είναι σημαντικό αυτό. Ναι, εγώ θα ήθελα απλά να πω ότι είναι θέμα ορών πλέον η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, να υπογράψει την απόφαση αυτή. Είναι θέμα ορών ή ελαχίστων ημερών. Από εκεί και πέρα μετά θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ψήφιση. Εκεί όμως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές του νομού. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι οποίοι βουλευτές του νομού, πλην ενός, του κυρίου Λιβανού, ο οποίος, αν θέλετε, αντλεί και ψήφους από την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, καθότι και κατάγεται από την περιοχή του Μεσολογγίου, οι υπόλοιποι βουλευτές δεν έχουν ταχθεί. Δεν έχουν ανοιχτεί, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Και ίσως θα ήταν σκόπιμο να γινόταν κάποια στιγμή, δηλαδή να ακούγαμε την άποψή τους. Προφανώς και για προφανείς λόγους αυτό δεν έχει επιτευχθεί, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, καταλαβαίνουμε όλοι, γίνεται κατανοητό γιατί. Θα έχει αξία όμως να το μάθουμε. Πίεζαν, από ό,τι ξέρω πίεζαν, ώστε όλη αυτή η συζήτηση να μην ανοίξει αυτή τη στιγμή και όλη αυτή η εξέλιξη να μην δρομολογηθεί αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως μετά τις εκλογές. Αλλά το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι αυτό περίμεναν τον Ιούνιο. Γιάννη, όντως, χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη σύνδεση, γιατί βάζεις και νέους άξονες και νέες για εσάς στην κουβέντα και την άλλη αντίληψη για το Μεσολόγγι, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει και οι βουλευτές να πάρουν θέση, διότι είναι βουλευτές σε τέλος Ακαρνανίας, όχι βουλευτές Αγρινίου και Μεσολογγίου. Οπότε μαζεύοντας το, παιδιά, να πούμε λοιπόν ότι είναι θέμα ωρών η ψήφιση, η υπογραφή της απόφασης από την Υπουργό. Προφανώς να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η πραγματικότητα, η νέα πραγματικότητα θα είναι αυτή. Και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι για την περιοχή του Μεσολογγίου, γιατί έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα, υπάρχει και η σχετική ονοματολογία. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή, γιατί προφανώς μπορεί και να καεί κάποιο όνομα εντός εισαγωγικών και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και δεν είναι σωστό να προχωρήσουμε στην ονοματολογία. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα για την περιοχή του Μεσολογγίου, θεωρώ ότι. Εγώ τουλάχιστον μια παρένεση ταπεινή που μπορώ να κάνω προς την ιεραρχία,
και ποιος είμαι εγώ άλλωστε που θα παρενέσω την ιεραρχία, αλλά λέμε θα πρότεινα κάποιο πρόσωπο το οποίο να είναι προσφυλές, κάποιο πρόσωπο το οποίο να ασκεί επιρροή στην τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το Είμαστε ρεπορτάζ. Εδώ, σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.